Λουκέτους στους Δήμους σκοπεύουν να βάλουν οι ίδιοι οι Δήμαρχοι αν η πολιτεία δεν ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της για άμεση επιστροφή των παρακρατηθέντων από την τοπική αυτοδιοίκηση πόρων. Οι πρόεδροι των ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων ολόκληρης της χώρας συναντήθηκαν σε έκτακτη συνεδρίαση της ΚΕΔΚΕ και αποφάσισαν δυναμικές κινητοποιήσεις προκειμένου να πιέσουν την κυβέρνηση να τους επιστρέψει τα χρήματα που τους οφείλει. Η Πολιτεία και συγκεκριμένα το Υπουργείο Οικονομικών, 4 μήνες μετά το συνέδριο της ΚΕΔΚΕ, όπου είχε συζητηθεί έντονα το θέμα, δεν έκανε κανένα βήμα για την επίλυσή του, με αποτέλεσμα οι οργανισμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης να αντιμετωπίζουν τρομακτικό πρόβλημα, όπως διαπίστωσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ, Νικήτας Κακλαμάνης. Οι Δήμαρχοι αποφάσισαν να πάψουν να ασκούν κρατικές αρμοδιότητες από τις 31 Μαρτίου, ενώ στις 15 Απριλίου θα κλείσουν όλοι οι Δήμοι της χώρας και θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση ερετών και εργαζομένων στην πλατεία Κλαφθμόνος και επίδοση ψηφίσματος σε όλα τα πολιτικά κόμματα και στη Βουλή των Ελλήνων. Την ίδια ημέρα ενδεχομένως να συγκληθεί έκτακτο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ με μοναδικό θέμα τα οικονομικά. Τα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες που δημιουργούνται στους φορείς της αυτοδιοίκησης από τη μη καταβολή των συγκεκριμένων πόρων που ξεπερνούν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν ως αποτέλεσμα να μην μπορούν οι Δήμοι να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Ο πρόεδρος της ΤΕΔΚ του Νομού Ιωαννίνων και δήμαρχος Ιωαννίνων Νίκος Γκόντας υπογράμμισε πως η ομοθυμία των στελεχών της αυτοδιοίκησης και οι πρωτοφανείς κινητοποιήσεις καταδεικνύουν τη σοβαρότητα του προβλήματος, ενώ εξέφρασε τον κίνδυνο που υπάρχει ακόμη και για το πρόγραμμα Θησέας. Κλιμάκωση μιας πολύ σημαντικής διεκδίκησης, μιας διεκδίκησης που χωρίς αμφιβολία βρίσκει ομόθυμη την τοπική αυτοδιοίκηση και βεβαίως η πολιτεία πρέπει επιτέλους να αντιληφθεί ότι αρμοδιότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση σημαίνει διασφάλιση πόρων. Αρμοδιότητες χωρίς πόρους σημαίνει έλλειμμα στην κοινωνική πολιτική, γιατί μιλάμε για προγράμματα όπως είναι των ατόμων με ειδικές ανάγκες, το βοήθεια στο σπίτι, σχολική φύλακες, παιδική σταθμή, καθώς επίσης και το μεγάλος αριθμός, οι χιλιάδες εκείνων των ανθρώπων οι οποίοι υπήρξαν στο 164 προηγικό διάταγμα και μέχρι στιγμής όχι μονάχα δεν έχουν μεταφερθεί, υπάρχει πρόβλημα ακόμα και στη ΣΑΤΑ, ακόμα και στους ΚΑΠ.